Πανίσχυρη παρά την πτώση του ποσοστού της κατά μία μονάδα σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου, αναδείχθηκε και στα Χανιά η Νέα Δημοκρατία μετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Κατακερματισμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που αν και κρατήθηκε στη δεύτερη θέση στο νομό, σημείωσε περαιτέρω πτώση. Με την ενσωμάτωση στο 100%, η Νέα Δημοκρατία έλαβε 40,52% και ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 18,44%, το ΠΑΣΟΚ με 11,21% και το ΚΚΕ με 8,42%. Το εντυπωσιακό ποσοστό του 4,64% για πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες. 3,71% έλαβε η Πλεύση Ελευθερίας, 3,10% η Ελληνική Λύση, 3,05% το Μέρα 25 και 2,69% το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη. Στις βουλευτικές έδρες υπήρξε ανατροπή σε σχέση με το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, καθώς η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει τρεις έδρες, μία διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχασε την έδρα το Κομμουνιστικό Κόμμα που στις εκλογές του Μαΐου εξέλεξε τον Αλέκο Μαρινάκη. Ντόρα Μπακογιάννη, η Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη και ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης από τη Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνουν τις τρεις βουλευτικές έδρες, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο Παύλος Πολάκης. Έχουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία, αλλά όχι λευκή επιταγή. Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν. Από αύριο αρχίζει μια σκληρή δουλειά. Θα μείνουμε πιστοί στο πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο μας δικαιώνει όλους όσοι αγωνιστήκαμε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Νομίζω έδωσε όμως και το μήνυμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από αύριο σηκώνουμε τα μανίκια, οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, προβλήματα υπάρχουν. Σήμερα θα μας επιτρέψετε να πανηγυρίσουμε. Στο εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, φίλοι και στελέχοι πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη της παράταξης. Το κλίμα ήταν ενθουσιώδες με τα συνθήματα για την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας να κυριαρχούν και τον συγκεντρωμένο κόσμο να στείνει κριτικό γλέντι στην πλατεία 1866. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι μια νίκη που θυμίζει, αν θέλετε, και τη νίκη του 1900 ή το ποσοστό, αν θέλετε, του 1989, 15 Μαΐου. Ο άνθρωπος φτιαγμένος από τη στόφα του ηγέτη, ο οποίος, είπαμε, ένωσε τους Έλληνες σε μια περίοδο έντονου λαϊκισμού που οι άλλοι ύψωναν τύχη για να τους χωρίσουν. Νιώθουμε μεγάλη ευθύνη. Το ίδιο και ο πρόεδρός μας, οι οδηγίες του είναι σήμερα γιορτάζουμε και αύριο ανασκουμπώνουμε τα μανίκια. Στη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο επανεκλεγής βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ για τη δημοκρατική παράταξη του τόπου. Δυστυχώς η ακροδεξιά και οι παραφιάδες της θα σταθούν δίπλα στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα. Μια ήττα που επιβάλλει άμεσες κινήσεις ανασυγκρότησης. Ο Παύλος Πολάκης τονίζει ακόμα την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, στην οργανωτική του δομή και στα συλλογικά ηγετικά όργανα.